Τώρα, είμαστε στο εργοτάξιο, εκεί στην εργοστάσιο, εκεί στην Κόκκινο Τριμηθιά. Η Ελένη είναι μαζί μας και είναι μαζί της και ο κύριος Καφάς. Έλα Ελένη μου καλημέρα, να καλημερίσουμε και τον κύριο Καφά. Καλημέρα, καλημέρα Κατερινά, από την Κόκκινο Τριμηθιά, από το εργοστάσιο εδώ που εκτελήθηκαν χθες έτσι μικροεντάσεις ανάμεσα στους εργαζομένους και στους απέργους. Να πούμε ότι ξημερώνει μια νέα μέρα σήμερα. Έχει διαλυθεί ο σύνδεσμος του κλάδου του σκήτου έτοιμου σκυροδέματος. Ωστόσο, υπάρχουν και άνθρωποι, όπως μου είπε και ο κύριος Καφάς, που δεν ανήκαν στις συντεχνίες οι εργαζομένοι σας. Κύριε Καφά, καλημέρα. Ξημερώνει μια νέα μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Έτσι φαίνεται, σήμερα ξεκινάμε μια καινούργια μέρα. Φαίνεται να μπαίνουμε στην κανονικότητα. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Εντάξει, τα εργοστάσια πρέπει να είναι άδεια και τα εργοτάξια να είναι γεμάτα από σκυρόδεμα και κόσμο να δουλεύει. Κύριε Καφά, να δουλεύετε κανονικά όπως και χθες. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι, γιατί τον ακούω. Γεια σας, κύριε Καφά. Επειδή σας ακούω έτσι, ξέρω εγώ, αρκετά θετικό και ευδιάθετο. Από την χθεσινή, εσείς ήσασταν ένας από αυτούς που αποχωρήσατε χθες από τον σύνδεσμο που σηκωθήκατε και φύγατε. Μάλιστα, ναι. Είμαστε ένα από τα άτομα. Είμαι και στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου. Μετά από τα χθεσινά και το τι είδαμε στο εργοστάσιο μας, να μας τρομοκρατούν και μας κρατούν ομήρους, για ποιο λόγο να θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε είτε σε σύνδεσμο είτε να προωθούμε τις εταιρείες μας να μπουν σε συντεχνίες και να εγκλωβιζόμαστε από μόνοι μας με κάποιες λέξεις και να κρατούμε χαρτιά τα οποία να μας προωθούν προς την Ανατολή αντί να πηγαίνουμε προς τη Δύση. Πάνω σε αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Επειδή μιλώντας τώρα μαζί με τον Υπουργό και γι' αυτό παίρνω λίγο το λόγο, με συγχωρείτε κιόλας που επέβηκα στην κουβέντα σας, αλλά επειδή τώρα ο Υπουργός μας είπε κάποια πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Τελικά κύριε Καφά, εσείς αυτό που σας όθησε στο να διαλυθείτε είτε να υπάρχουν και κάποιοι τέλος πάντων εκνευρισμοί και ένταση χθες, ήταν το γεγονός ότι μπήκε κλαδική σύμβαση, αντισυλλογική σύμβαση. Μάλιστα, μάλιστα. Mm-hmm. Από ό,τι φάνηκε ήταν μια πλεχτάνη που δημιούργησαν το πιο πιθανόν οι συντεχνίες. Δεν μπορώ να το πω, δεν είμαι ούτε νομικός. Όχι, το είδατε γραμμένο, το κλαδική. Ή σας το μετέφερα. Ναι. Σε πολλά έγγραφα που είχαμε λάβει και σε επιστολές όπως τις μελέτησαν κάποιοι νομικοί του συνδέσμου, φαίνεται ότι προωθούμαστε σε μια κλαδική συμφωνία, αντισυλλογική όπου ήταν τα τελευταία 20 χρόνια, έτσι υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση, επειδή από ό,τι φαίνεται και από ό,τι αποδείχτηκε στο τέλος, ένα μεγάλο μέρος του συνδέσμου είναι εκτός συντεχνιών. Είχαμε αρκετά μέλη την ίδια θέση, ότι έπρεπε να συνεχιστεί το συλλογική και όχι το κλαδική. Έτσι αρκετοί αποχώρησαν. Μετά από αυτό, η αλήθεια δεν έχω επικοινωνήσει με κάποιον που παρέμεινε για να δω τι που βρίσκεται. Και εγώ ακολούθησα τις ειδήσεις, ό,τι διάβασα στον τύπο. Μα και εμείς από εσάς τα μαθαίνουμε. Ελένη μου, θέλω λίγο να επικεντρωθούμε στο, επειδή είπατε ότι ξημερώνει μια νέα μέρα. Έχουμε ιδέα, επειδή και εμείς προσπαθούμε ακόμη να μάθουμε με τις συντεχνίες, εάν θα συνεχίσουν οι συντεχνίες να πηγαίνουν στους ανθρώπους που αποφάσισαν ότι δεν θα απεργήσουν για να σταματήσουν τις εργασίες, ξέρουμε κάτι? Εντάξει, δεν γνωρίζουμε τι ξημερώνει. Είναι πολύ νωρίς. Εμείς ξεκινήσαμε κανονικά, βγήκαμε στις εργασίες μας. Ελπίζω και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι να αντιληφθήκαν πλέον την πλεχτάνη που τους έστησαν οι αντιπροσώποι τους στο να τους αφήσουν χωρίς εργασία, χωρίς μεροκάματο τόσες μέρες για να κερδίσουν ισχύ, δύναμη, όπως είπα ξανά,
αντί για τα λεφτά, επειδή το θέμα λεφτών ο σύνδεσμος ήταν πάντα αποδεκτικός και δεν έθεσε ποτέ το θέμα των λεφτών, τη διαπραγμάτευση των χρημάτων, των απολαβών των εργαζομένων σαν ζήτημα, ήταν πάντα θετικός στο να δώσει και από ό,τι φάνηκε το να συζητάς μαζί με, με την εταιρεία που ανήκεις, έχεις να κερδίσεις περισσότερα από ό,τι να βάζεις αντιπροσώπους, γιατί τις πλήστες φορές οι αντιπροσώποι βλέπουν τα δικά τους συμφέροντα και όχι τα προσωπικά του κάθε εργαζομένου. Ναι. Αυτό τώρα 4 εβδομάδες, ήσασταν και η δουλειά σας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Μάλιστα. Ξεκινάτε σήμερα. Νέα δεδομένα, θα αυξηθεί το κόστος του προσωπικού μετά από όλη αυτή την κατάσταση? Αν θα αυξηθεί το κόστος προσωπικού, κοιτάξτε, δεν είναι γρήγορα να μιλήσουμε για αυξήσεις. Σίγουρα αυξήσεις θα μπουν με την καινούργια χρονιά. Αλλά σίγουρα και εμείς έρχονται Χριστούγεννα, ο κόσμος μας έμεινε χωρίς δουλειά αρκετές μέρες. Προσπαθούμε να το εξετάσουμε, να δούμε πώς να βοηθήσουμε τον κόσμο που δουλεύει τουλάχιστον στην εταιρεία μας να πάρει κάτι στο σπίτι του. Να πάρει κάτι στο σπίτι του περισσότερο για να μπορεί να κάνει Χριστούγεννα. Κύριε Καφά, να ρωτήσω εσάς, όλο το προσωπικό σας είναι εκτός συντεχνίας? Μάλιστα, ναι. Εσάς όλο το προσωπικό σας είναι εκτός συντεχνίας. Επειδή λένε οι συντεχνίες ότι τους έχετε δεμένους από το λαιμό και δεν τους αφήνετε να απεργήσουν, έτσι, και ότι ουσιαστικά τους εκβιάζετε, γι' αυτό δεν μπαίνουν σε συντεχνία. Εσείς τι απαντάτε σε αυτές τις επικρίσεις των συντεχνιών? Πώς τους παίρνω από το λαιμό? Είναι ανοιχτή αγορά, όπως είναι, όπως εγώ εξασκώ το επιχειρήν και αν είναι καλή προσφορά μου, mm-hmm, θα πάρω το δουλειά. Άρα και ο εργαζόμενος είναι ανοιχτή αγορά. Αν δεν του αρέσει, αν δεν θέλει και δεν του αρέσει είτε ο τρόπος πληρωμής μου ή οι συνθήκες εργασίας, μπορεί να αποχωρήσει, να πάει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Που θα είναι. Άρα δεν εκβιάζεται. Εγώ τώρα, ξέρετε, είναι θέμα εκβίασης. Εκβιασμού. Ναι, εγώ το θέτω τώρα επειδή αυτό λένε οι συντεχνίες τις τελευταίες πάρα πολλές ημέρες. Και πραγματικά εγώ χθες. Παίζουμε ένα παιχνίδι. Ναι. Εντυπώσεων. Ναι. Λέξεων, τι. Παίζουμε λέξεων. Ναι, παίζουμε ένα παιχνίδι λέξεων και σίγουρα ένας που. Κάποιος που κατέχει το αντικείμενο μπορεί να παίξει το παιχνίδι των λέξεων καλύτερα από εμάς που η δουλειά μας είναι διαφορετική. Ναι. Εντάξει, και μπορούν και παρουσιάζονται στα media και στις εφημερίδες γενικότερα, κανάλια, λίγο πιο εύκολα και πιο άνετα από εμάς. Εγώ τρέμω τώρα που μιλώ στην τηλεόραση. Εντάξει, τη δεύτερη φορά να είσαστε μια χαρά. Η πρώτη φορά πάντα λίγο έτσι περίεργη. Να μην μας αρέσει αυτό το. Ναι, προσέξτε, αυτό είναι παγίδα. Κύριε Καφά, να ξέρετε ότι αυτό είναι μεγάλη παγίδα. Την έχουν πατήσει πάρα πολύ, πιστέψτε με. Όχι, λοιπόν, όχι. Ωραία, άρα, εσείς τώρα με τους εργαζόμενούς σας και με το καθεστώς το οποίο έχετε, κύριε Καφά, εργασιακά, νομικά εννοώ και εργασιακά, είστε καλυμμένος, επειδή δεν το κατέχω, γι' αυτό σας ρωτώ, είσαστε καλυμμένος? Φυσικά, έχουμε προσωπικά συμβόλαια με τους, έχουμε συμβόλαιο της εταιρείας μας, προσωπικό συμβόλαιο, το οποίο υπογράφει ο κάθε εργαζόμενος, έρχεται. Και είναι ανάλογα με τις δυνατότητες, την ειδικότητα του κάθε μιου και την εμπειρία που κατέχει στο επάγγελμα, την πρόοδο του, το effort του, την αποδοτικότητα του στο βάθος χρόνου. Όπως θα έπρεπε να δουλεύει η κάθε εταιρεία, όπως δουλεύουν οι εταιρείες στα αναπτυγμένα κράτη. Ναι. Και όχι, δεν πάμε σε, όπως είπα προηγουμένως, σε συνθήκες Αφγανιστάν ή Ιράκ που είδαμε χθες να μας κόβουν τον δρόμο και να. Θα δούμε αυτές τις εικόνες, γιατί ήταν πολύ λυπηρός η ανθρώπινη πάντα και όχι τόσο δημοσιογραφικά η αλήθεια να λέγεται. Το είπαμε και πιο πριν, σε πιο προσωπικό και πιο ανθρώπινο επίπεδο. Δεν ήταν καθόλου ωραίες αυτές οι εικόνες που παρακολουθήσαμε και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Ελένη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. Φεύγεις αμέσως γιατί πρέπει να πας σε άλλη επαρχία. Ευχαριστώ και τον κύριο Καφά. Ναι. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.